Να ανοίξουμε ακόμα ένα παράθυρο στην ενημέρωση. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε το μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Χαρίτου. Κύριε Χαρίτου, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα, κύριε Ρωτοκότσι. Είχαμε τις δηλώσεις σήμερα του αναπληρωτή Υπουργού Ιστορικών, του Γιάννη του Βαλάφα, ότι το τελωνείο της Κομωτινής θα παραμείνει στη τάξη Α. Ισχύει τελικά αυτό? Το άκουσα και εγώ, κύριε Ρωτοκότσι, με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και είναι αλήθεια πως αν τελικά υποβαθμιζόταν το τελωνείο Κομωτινής, θα ήταν πράγματι ένα πλήγμα για την περιοχή. Ας είμαστε ειλικρινείς, ουσιαστικά θα οδηγούσε στην αποδυνάμωση του τελωνείου, τόσο η σχέση με την υποβάθμιση των υπηρεσιών που θα παρήχει, αλλά βέβαια και για τους μειωμένους ουσιαστικά ελέγχους στην περιοχή της Νυμφαίας, εκεί που ως γνωστό ριάζει και το παρεμπόριο και το δαστεμπόριο. Γι' αυτό θεωρώ ότι η ανακοίνωση που έγινε από τον αναπληρωτή υπουργό είναι μια θετική εξέλιξη, όπως τουλάχιστον τον άκουσα όχι απλά δεν ισχύει ή αναστέλλεται ή ακυρώνεται η υποβάθμιση από Α σε Β τελωνίου, αλλά έκανε λόγο και για αναβάθμιση του τελωνίου. Προφανώς εννοεί με νέες αρμοδιότητες, με βάση και την νέα δυναμική που προσδίδει ο κάθετος άξονας και που χρειάζεται ένα ουσιαστικά αναβαθμισμένο τελωνίο, ενώ τις προοπτικές και τη δυναμική του κάθετου άξονα με την έννοια της οριστικής διάνοιξής του, με τη μεταφορά προϊόντων και μεγάλων οχημάτων. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη, είναι θετική εξέλιξη. Θεωρώ ότι ευτυχώς είναι ευχάριστο πως όταν αναδείχθηκε, ανέκυψε το πρόβλημα, συνέπεσε να είναι με την επίσκεψη τότε του Υπουργού του Γιάννη του Μπαλάφα εδώ στην Κομωτινή, όπου συμμετείχε και στη σύσκεψη των παραγωγικών κοινωνικών και παρουσία των βουλευτών, και με αυτή την έννοια θεωρώ έχει μια ευτυχή κατάληψη. Νομίζω ότι οφείλουμε όλοι να παρακολουθήσουμε, να αναμένουμε, θα έλεγα, να αρθεί η συγκεκριμένη εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εσόδων που να βγάζει έξω το τελωνείο της Κομωτινής από όλα αυτά που υποβαθμίζονται από Α σε Β και προφανώς να είμαστε σε μια ετοιμότητα έτσι ώστε πράγματι να προχωρήσει με συγκεκριμένα μέτρα η αναβάθμιση του τελωνείου της Κομωτινής. Μάλιστα. Κύριε Χαρίτου, ως γνωστόν ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είναι στο Πεκίνο. Ο κ. Μπαλάφας ανακοίνωσε για την Υπουργική για τη Θράκη και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην περιοχή. Αληθεύει? Δεν νομίζω να ανακοίνωσε με βεβαιότητα την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Προφανώς άκουσα ότι στα πλαίσια της Υπουργικής και της συζήτησης που γίνεται για τη Θράκη είναι πιθανό και ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Με αυτή την έννοια άκουσα εγώ σήμερα το πρωί τον αναπληρωτή υπουργό. Και η αλήθεια όμως είναι, κύριε Ρωτοκότση, πράγματι υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή. Νομίζω παρακολουθούν με πολύ προσοχή όλες τις εξελίξεις. Υπάρχει μια ανησυχία κυρίως για τις επιπτώσεις που υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια της παρατεταμένης κρίσης, κυρίως από την επιδείνωση οικονομικών δικτών που έχουν σχέση με τη ζωή των ανθρώπων, την απασχόληση κλπ. Με τα ελλείμματα δηλαδή που έχει η περιοχή, και νομίζω υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Δεν θα σας κρύψω ότι, όπως τουλάχιστον ενημερώθηκα, έγινε και μια ουσιαστική συζήτηση σε προηγούμενο χρόνο και στην πολιτική γραμματεία του κόμματος, παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού, και είναι γνωστό επίσης ότι και στο παρελθόν, σε όχι μόνο εγώ αλλά και άλλοι, αλλά αναφέρομαι στις παρεμβάσεις που γίναν και σε σώματα του κόμματός μας, ιδιαίτερα στην Κεντρική Επιτροπή και από μέρους μου, όπου δόθηκε με έμφαση και με έντονο τόνο και τρόπο η ανάγκη να αντιμετωπιστούν χρόνια προβλήματα και αναγκαιότητες εδώ της περιοχής. Είναι φανερό ότι το τελευταίο διάστημα αναπτύσσεται πράγματι μια ιδιαίτερη κινητικότητα. Αυτή που ανακοίνωσε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός, ο Γιάννης Μπαλάφα, δηλαδή την συγκρότηση και την πρώτη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής για τη Θράκη, είναι δηλαδή γεγονός. Δηλαδή, για να λέμε τα πράγματα για να μας κατανοούν και όσοι μας παρακολουθούν, ουσιαστικά την Επιτροπή από όλα τα συναρμόδια Υπουργεία
που συνθέτουν αλλά και μπορεί να συμβάλλουν ουσιαστικά έτσι ώστε να συζητηθούν και να αντιμετωπιστούν τα αναπτυξιακά, τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που συνδέονται με όλο αυτό που περιγράφουμε ως αναπτυξιακό πρόβλημα για την περιοχή. Πάντα βέβαια όπως ανακοινώθηκε από την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Νομίζω είμαστε στην αρχή, αυτό είπε ανοιχτά και ο Υπουργός. Θα ακολουθήσουν και άλλες συνεδριάσεις της Διευθυντικής, προφανώς με πολύ πιο συγκεκριμένες προτεραιότητες. Ανακοίνωση παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού και προφανώς δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο, όπως είπε ανοιχτά ο Υπουργός, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, να παρουσιάσει αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για την περιοχή, εδώ στην περιοχή. Θεωρώ όμως, κύριε Τοκότση, ότι θα είναι μια σημαντική θετική εξέλιξη. Οφείλουμε όμως, και αυτό είναι επίσης σημαντικό, ως περιοχή, όλοι οι κοινωνικοί παραγωγικοί φορείς της περιοχής, και είχα την ευκαιρία και έχω να το πω, και το έχω σημειώσει και άλλη φορά, ότι σήμερα που βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα, μετά την αξιολόγηση, έχουμε υποχρέωση και ως κοινωνική, και ως παραγωγική, και ως φορείς της περιοχής να τη διαμορφώσουμε ένα συγκροτημένο, θα έλεγα συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο πρόγραμμα, σχέδιο για την περιοχή, ένα σχέδιο που θα αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες που έχουμε στην περιοχή, ένα σχέδιο με συγκεκριμένες ρεαλιστικές στοχεύσεις, υλοποιήσιμες, ένα σχέδιο που προφανώς θα έχει ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και βέβαια με εξασφαλισμένα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα στηρίξουν αυτό το πρόγραμμα. Τώρα αυτή τη συζήτηση πρέπει να την κάνουμε έτσι και αλλιώς. Και ως κοινωνία και ως φορείς, δημόσια, μπροστά σε όλους αυτούς. Από τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα που πλήττονται όλα αυτά τα χρόνια, έτσι ώστε πράγματι να συνδιαμορφώσουμε ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα. Και νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Μάλιστα. Κύριε Χαρίτου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.